Εμείς θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλά νέα παιδιά. Είδαμε, αξιολογούμε, είμαστε ακόμη στη διαδικασία της προετοιμασίας. Τελειώνουν την δεύτερη εβδομάδα. Έχουμε τρεις εβδομάδες τουλάχιστον ακόμα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουμε συνολική πλέον εικόνα από όλα τα παιδιά που έχουμε στην ομάδα μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Πόσο ευχαριστημένος είσαι μέχρι τώρα την εικόνα της ομάδας με όλα αυτά τα παιδιά? Το δικό μου κριτήριο αξιολόγηση έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με την καθημερινή παρουσία των παιδιών στις προπονήσεις. Από αυτή την προσήγηση, εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτά τα παιδιά. Είμαστε μια νέα ομάδα με 20 καινούργια πρόσωπα, ένα μέσο όρο της ηλικίας 21 ετών. Και αυτό που χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών και συνεχίζουμε, γιατί αυτή η ομάδα μόνο με δουλειά μπορεί να πάει μπροστά. Επειδή πάντως τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε στην πραγματική ζωή, coach. Ναι. Ευελπιστείτε ότι επειδή αυτά δεν έρχονται στα φιλικά, θα έρθουν τελικά στα επίσημα? Αποτελέσματα. Όλοι τις πορείες κρίνουν τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον τώρα σε αυτό το περίοδο της προετοιμασίας δεν μας κρίνουν τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς σαν προπονητές, σεβόμενοι τον εαυτό μας, είναι αξιολογήσεις που θέλουμε να κάνουμε στην πορεία της προετοιμασίας. Να βγάλουμε και να πάρουμε μαθήματα από τις αδυναμίες και τα προβλήματα που μας δίνουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γεμίσουμε τις τρεις προπονητικές εβδομάδες που έχουμε ακόμη από τα λάθη που κάνουμε στα παιχνίδια αυτά. Η ομάδα έχει το χαμηλότερο μέσο όρο σε όλη τη Β' Εθνική ηλικιακά μιλώντας. Ποιο είναι το θετικό από αυτό? Το αρνητικό είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν εμπειρία. Στο θετικό? Πιστεύω ότι αυτό το αρνητικό θα το κάνουμε δυνατό. Θέλουμε λίγο υπομονή, λίγο να μπούμε καλά, λίγο τύχη. Εγώ είμαι υπέρ της ικανότητας. Δηλαδή στην εμπειρία ή στην ικανότητα είμαι με την ικανότητα. Πιστεύω ότι έχουμε ικανότητα. Έχουμε πολλά θετικά στοιχεία. Και πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε 25 Σεπτέμβρη, θα είμαστε.